Οι αθέατες πλευρές ελληνικής επανάστασης του 1821 και το εγχείρημα αναθεώρησης της ιστορίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη. Για ποιο πράγμα μιλάμε, έκανε ο Κορτρώνης στον Εμφύλιο? Δεν ήρθαν οι λύρες? Δεν πήραν τις λύρες και τις μοιράσανε? Τον Απρίλιο, λίγο πριν από την πλώση του Μεσολογιού, ήταν κυβέρνηση ο Ζαΐμς. Στο δημόσιο ταμείο από 1.700.000 λίρες ήταν 26 γρόσα. Ποιο Εμφύλιο? Οι λίρες ήταν οι χρυσές αλυσίδες. Αυτές δημιούργησαν τον Εμφύλιο. Τα αρχεία του 21 και του Καποδίστρια, που φυλάσσονταν στο κτίριο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκποιήθηκαν σε δημοπρασία σαν άχρηστο χαρτί, γιατί η κυβέρνηση αυτή μετά τις εκλογές χρειαζόταν γραφεία για τη στέγαση των ψηφοφόρων της. Είναι η αλήθεια. Υπάρχει ένα μέρος και σήμερα των κρατικών αρχείων. Επικοινωνούσαν όλοι, είτε απλοαρχηγοί είτε ιδιώτες, όλοι με έγγραφα. Όλοι στέλνουν επιστολές. Και είναι πολύ πολύτιμο. Αυτά λοιπόν τα καταστρέψανε. Τα πήγαν στην Αθηνά και όσοι προλάβαν κάτι μπακάλιδες, να το πω έτσι απλά, τη λίγανε σαρδέλες, τη λίγανε μπακαλιάρους. Ένας Τούρκος πέρασε. Σύμφωνα με την παράδοση έπρεπε να σταματήσει ο Έλληνας. Αυτό παιδάκι τώρα. Σταματήσε με το βλάρι να πέρασε ο Τούρκος. Δεν σταμάτησε, το πιάσε και το χαστούκησε. Άρα η πολιορκία της Τρυπόλεως σηματοδοτείται από τον Κολοκοτρώνη, από το σημείο που δέχτηκε το χαστούκι. Ορκίστηκε, ναι, ότι εκεί είναι και ορκίστηκε να ελευθερώσει την πατρίδα και να εκδικηθεί. Ως εθνάρχη των Νεολήνων χαρακτηρίζει το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ο ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας Θεόδωρος Παναγόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στα προεπαναστατικά χρόνια σε άγνωστες πτυχές της ζωής του Κολοκοτρώνη, αλλά και στην απελευθέρωσή του από τις φυλακές για την αντιμετώπιση του Ιμπραήμ. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο βασικός αντίπαλος, άνθρωπος που στοχοθέτησε, ακόμη και με το ξέσπασμα της Επανάστασης, ότι ο Κολοκοτρώνης και η συναυτό φυσικά πρέπει να τελειώσει? Εκείνος που περιέργως είναι περισσότεροι από ένας, δεν τον θέλανε, ήταν ο Κολέτης. Δεν έχω λύσει την απορία, γιατί δεν είχε κάνει τίποτα στον Κολέτη, ποτέ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το μισούσε ο Κολέτης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τελευταία απόπειρα ενός σύγχρονου και ανεξάρτητου κράτους, με τους ομιλητές να απαντούν και στο ερώτημα για το αν συνδέονται τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση με τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Για μένα ασφαλώς συνδέονται, και φυσικά ο ρόλος των ξένων ασφαλώς στην ενίσχυση του κεμαλικού στρατοπέδου, ιδίως των Γάλλων, των Ιταλών και των Σοβιετικών, οδήγησε στη Μικρασιατική Καταστροφή. Κάπου εκεί, για πολλούς ιστορικούς, θεωρείται η ταφόπλακα της μεγάλης ιδέας. Μας παίζανε οι Άγγλοι στα ζάρια. Οι Άγγλοι είχαν λόγους. Ο Μαυροκορδάτος λοιπόν δεν είναι υπεύθυνος στο ότι στέλνει μια ομάδα δικιά του με τον Ορλάντο και τον Λουριώτη να διαπραγματευτεί τα δάνεια στο Λονδίνο και να γίνει αυτό το πάρτι, το κυριολεκτικά το απίθανο πάρτι, να μας γράφουν οι αγγλικές εφημερίδες. Ο Καποδίστριας βέβαια, πρέπει να σας πω και το εξής, ότι η τελευταία μου μελέτη λέει ότι ο Καποδίστριας ετοίμαζε από το 1827-28 και μετά τη μεγάλη στροφή. Τι εννοώ, τη μεγάλη στροφή προς να βρει επαφές με τη Μεγάλη Βρετανία. Σίγουρα οι εντολές δολοφονίας δεν πρόκειται να τις βρούμε ποτέ και σε κανένα αρχείο καταγεγραμμένες. Αλλά ο Κολοκοτρώνης δεν είχε το μυαλό, τη διπλωματία και την ικανότητα την πολιτική του Καποδίστρια. Γι' αυτό ο Κολοκοτρώνης ήταν λιγότερο επικίνδυνος για αυτούς και γι' αυτό δεν τον έφαγαν τελικά.